Θα συζητήσουμε σε λίγο με τους κτηνοτρόφους. Ακούσαμε το θέμα το οποίο αφορά την διαχείριση των απορριμμάτων, κυρίε και κύριοι, και των βιολογικών απορριμμάτων. Τα ζητήματα αυτά τα οποία μας ανέλησε προηγουμένως ο κύριος Δερματάς. Πάμε τώρα όμως στη δημιουργία ενός καινούριου φορέα. Λέγεται Δημιουργία Ξανά, πολιτικού φορέα εννοώ. Έτσι είναι το όνομα του νέου κινήματος πολιτών που έχει υποστηρικτές και στο νομό Εύρου. Το νέο κόμμα θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στις επικείμενες εκλογές, με στόχο, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του κινήματος στην περιοχή, ο κ. Χρήστος Φουτζιτζής, να μπουν στην ενεργό δράση πολίτες που γνωρίζουν από οικονομία και ανάπτυξη. Βάζουμε ειδικό τέλος στις κομματικές συμπολίτευσεις. Αυτό είναι το κύριο σύνθημα του νεοσύστατου κόμματος με την ονομασία Δημιουργία Ξανά, που έχει βρει υποστηρικτές και στην Αλεξανδρούπολη. Ο εκπρόσωπος αυτού του νέου κινήματος στην περιοχή είναι ο Χρήστος Φουτζιτζής. Και όπως είπε, αυτή η ομάδα ατόμων από όλες τις κοινωνικές τάξεις θα διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών στις επερχόμενες εκλογές. Στο νέο κόμμα συμμετέχουν πολίτες από όλη την Ελλάδα. Πολίτες που έχουν δημιουργήσει γύρω από τον επαγγελματικό τους χώρο ή γύρω από την οικογένεια εστίες υγείας. Εστίες όπου δεν επικρατούσαν τα φαινόμενα διαφθοράς που επικρατούν γενικότερα στη χώρα μας. Αυτή τη στιγμή τα εγγεγραμμένα μέλη ξεπερνούν τις 5.000 πανελλαδικά και στους περισσότερους νομούς ήδη υπάρχει εκπροσώπηση. Όπως δήλωσε ο κύριος Φουτζιτζής, πρόκειται για ένα κίνημα ανθρώπων της παραγωγικής οικονομίας χωρίς κανένα πολιτικό μικρόβιο, με κύριο στόχο την ανάπτυξη. Ο προσωρινός πρόεδρος, το όνομά του είναι Θάνος Τζίμερος. Είναι επιχειρηματίας με έδρα της επιχείρησης στην Αθήνα και καταγωγή από το Βόλο. Στις 11 του μηνός γίνεται η ιδρυτική συνδιάσκεψη στην Αθήνα, όπου θα εκλεγεί η Εθνική Αντιπροσωπεία, καθώς και η Διοικούσα Επιτροπή και ο Πρόεδρος. Ελπίζω τώρα να καταφέρουμε να συνδεθούμε με το στούντιο του Ράδιο Εύρος στην Ορεστιάδα για να καλησπερίσουμε εκεί τον κύριο Τσιουμπανού Διβάκη, ο οποίος ανήκει στο συνεταιρισμό Αμνός Θρακών. Το κίνημα της πατάτας γίνεται, κύριε Τσιουμπανούδη, και κίνημα των αρνιών, έτσι. Θα μπορούσαμε να το πούμε με την έννοια αυτή. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να τον ακούν οι τηλεθεατές μας, τον κύριο Σιουμπανούδη, γιατί εγώ δεν έχω τη δυνατότητα. Λοιπόν, το κίνημα του Βελία δεν είναι όπως το κίνημα της πατάτας, δεν είναι όπως το ακτινίδιο, όπως είναι το ελαιόλαδο και το φασόλι. Πρόκειται για ένα ευπαθές προϊόν, το αρνί είναι ευπαθές προϊόν, το οποίο θα πρέπει να σφαγεί υγειονομικά, σε κανονικά σφαγεία με πιστοποιήσεις. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Σιουμπανούδη, γιατί είναι λίγο. Θα πρέπει να μεταφερθεί με φορτηγά ψυγεία, θα πρέπει διακίνηση. Να διατεθεί σε συγκεκριμένα μέρη, δεν μπορούμε να βγάλουμε σαλάνες και να μοιράζουμε αρνιά. Σωστά. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο δύσκολο το εγχείρημά μας από ότι είναι το εγχείρημα που κάνανε η πατατοπαραγωγή του νευροκοπίου. Πώς θα το κάνετε λοιπόν? Είμαστε ακόμα σε σκέψη, ψαχνόμαστε, είναι οι θέματα και φορολογικά. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε αγρότες ειδικού καθεστώτους, δεν έχουμε βιβλία, δεν έχουμε τιμολόγια. Ψάχνουμε να βρούμε τρόπους πώς να τα επιλύσουμε όλα αυτά, τη σφαγή, τα μεταφορικά. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην καταγραφή των αμνών. Περιμένουμε τώρα μέσα στην άλλη εβδομάδα θα γίνει.